Αντσελότη, τη βάζουμε και φοράει και το στέμα. Έτσι, Champions League πήρε, τι να πάρει, κάτω από 9 δεν γίνεται. Κάτω από 9 δεν γίνεται. Θα του βάλουμε 1-9. Το γύρισε και σε 3 στόπερ στο τέλος. Έκανε ό,τι έπρεπε. Έκανε μια διαχείριση και χωρίς Τσουαμενί, έτσι. Ναι. Γιατί συνήθως είναι ο Τσουαμενί βασικός και μπαίνει ο Καμαβιγκά για να ανανεώνει την ενέργεια στο δεύτερο μήνυμα κλπ. Το διαχειρίστηκε ιδανικά. Κουρτούα, εντάξει. 9,5. Θα του βάλουμε ένα 9 γιατί ήταν και η αποχή, έτσι. Ήταν ναι, και η αποχή. Απίστευτο για άλλη μια φορά. Έβγαλε μια κεφαλιά. Και το σουτ του Ζάμπιτσερ στο πρώτο ημίχρονο, ναι, εκεί που βγήκε μια ωραία επίθεση και. Μεντί, Νάτσο, Ρίντιγκερ, Καρβαχάλ. Πάντως ο Ρίντιγκερ, αν κυκλοφορεί αργά το βράδυ στη Μαδρίτη και δεν έχει μαζί του το διαβατήριο του, έτσι. Το μαζεύει. Θα τον πάρει και πόρτα σε κανένα μαγαζί. Ο Καρβαχάλ θα μπορούσε να το συζητήσω για 10, εάν δεν είχε πολλά κενά στο πρώτο ημίχρονο από την πλευρά του. Έτσι. Ναι, δηλαδή, εάν εξελισσόταν όλο το μάτσο έτσι, ο Καρβαχάλ θα λέγαμε ότι δεν έπαιρνε καλό βαθμό. Πήγαινε για 6-7. Για να σα επαναφέρω την πραγματικότητα, πάμε με Ντί, Νάτσο, Ρίντιγκερ, Καρβαχάλ. Ναι. 8. Θα το βάζα 9, αλλά είπαμε τα κενά του πρώτου ημιχρόνου. Κρατάμε τον Καρβαχάλ. Ναι. Για να συμφωνείς. Ναι, απόλυτα. Ωραία. Πάμε 2 εφτάρια και 2 οχτάρια. Καρβαχάλ ήταν για 9 στο δεύτερο ημιχρόνο, αλλά Καρβαχάλ. Στο πρώτο ήταν λίγο τρύπα. Και καθώς παρακολουθούμε. Ίδια βαθμολογία και από τον Κωστή. Και βαθμολογία θέλω να μου πεις τι κοινό έχουν ο Καρβαχάλ και ο Χωσέλου, Νικό. Και ο Χωσέλου. Τι. Παρακαλώ, συνεχίστε στη διαδικασία. Μπέλιχαμ, Βινίσιους, Ροδρίγο. Εντάξει, περάσαμε. Ένα 5 έτσι, επίοικος, Βινίσιους 8, Ροντρίγκο 8. Εσείς κύριε Πρόεδρε. Ναι, ήταν πολύ καλός ο Ροντρίγκο, δεν φάνηκε το παιχνίδι. Συμφωνώ. Με την μπάλα ήταν, δεν του παίρνει την μπάλα με τίποτα. Δεν φάνηκε σε επίπεδο τελικών προσπαθειών, αλλά ήταν απειλητικός. Ναι, ωραία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ο Μπέλιγχαμ, 2 πεντάρια, όχι 8. Πεντάρια στο Μπέλιγχαμ. Μπέλιγχαμ, ναι, ο Μπέλιγχαμ. 2 πεντάρια, ναι. Άρα, μεγάλε Μπέλιγχαμ. Και πάμε τώρα στη μεσαία γραμμή. Ναι. Και παρακαλώ πάρα πολύ τον κύριο Στρατή. Πάμε πίσω στη μεσαία γραμμή, γιατί πήγαμε από άμυνα κατευθείαν επίθεση. Πάμε στο σκαφ. Κρόος 9, Καμαβιγκά 8, Βαλβέρδε 9. Δηλαδή, νομίζω το κέντρο της Ρεάλ. Ναι. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο, ναι, άμα τους αξιολογούσες, θα τους έβαζες 2 πόντους κάτω όλους. Το δεύτερο ημίχρονο. Ναι, όντως. Ναι. Για πες άλλη μία, Νικό. 9-8-9. 9-8-9. 9-8-9. Ο Κρόος 9 σήμερα... Το Καμαβιγκά. Καμαβιγκά, ναι, αν συνυπολογίσεις το πρώτο ημίχρονο, μπορεί να το σκεφτούμε. Εντάξει, ας κρατήσουμε το 8. Ρίξε εσύ το πιο... Ναι, ο Καμπιμερικά το βάλω πιο κάτω εγώ. Ναι. Ναι. Γιατί το πρώτο ημίχρονο του ήταν πολύ κακό και σε δημιουργία. Έτρωγε τις κόντρες από πίσω. Του βάλουμε ένα εφτάρι. Ναι, πάνω από εκεί δεν το βάζω. Συγχαρητήρια. Ωραία. Okay. Πάμε και Ντόρτμουντ. Ναι. Δις Άιτσι Ντόρτμουντ. Τέρζιτς. Ο Τέρζιτς. 8 θα πάρει αυτό. Εγώ το κοτσάρισμά του και 9 μπορώ να το βάλω. Δηλαδή καλά, δεν ήταν θέμα. Μόνο να μπει μέσα 8. Να βάλει τον γκολ. Μόνο αυτό δεν έκανε. Το Super 3 το πάνω από πάνω, πού να κερδίσει. Σαν παίκτη ήταν επιθετικό. Δεν ήταν τίποτα. Βέβαια να κούμπησε. Όχι. Κόμπε. Καλό τέρμα. Πολύ ωραίο. Σαν το Σάγκο. Πολύ καλό. 8. Σαν το Μίσο. Εμεί 9 με τον κύριο Ραπτόπουλο. Μα αρέσει πολύ. Υγεία και αγάπη. Λοιπόν. Ποιος Μάτσεν. Είναι? Μάτσεν, έκανε και το λάθος το 2-0. Σλότεμπεργκ, Χούμελς, Ρίερσον. Καλώς ήτανε 7. Να το βάλουμε 6, 7, 7, 7. Εσύ λες Μάτσεν, 6, 7, 7, 7. Ωραία. Η αριστερή πτέρη γάτου λοιπόν, ήταν για εξορία να τους στείλεις και τους δυο. Και τον Αντεγενή και τον Μάτσεν. Λοιπόν, 7, 9, 9, 9. Ναι, εμένα μου άρεσε ο Νορβηγός πολύ. Ο Νορβηγός ήταν καταπληκτικός, έφαγε μια τρομερή τρίπλα από το Βινίσιους, αλλά έκανε απίθανο μάτς και με μονομαχία. Ο καλύτερος παίκτης. Και τα δύο στόπερ της μπορεί να ήταν καταπληκτικά. Ο καλύτερος παίκτης μπορεί να ήταν ο δεξιός ο μπακτής. Ο Μάτσεν χάνει και τον παίκτη στην κεφαλιά, τον Καρβαχάλ. Σαν Ζάβιτσερ, Αντεγέμι, Σάντσο. Ναι. Εδώ τώρα, εδώ δίστανται, γιατί ειδικά οι δύο ακραίοι στο πρώτο με το δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ διαφορετικό το παιχνίδι τους. 7, 7, 6,
7. 6 ο Ντεγέμι. Ναι, ο Ντεγέμι ήταν πολύ καλός, αλλά στα τελειώματα ήταν τραγικός. Και στο δεύτερο μήχρονο έπεσε η απόδοσή του. Ναι. Δηλαδή, τον εγκαλώ πολύ για τις επιλογές του. Κωστή. Οι οπαδοί της Ντόρτμουντ το ρίξαν πολύ βρυσίδι. Ναι. Και εκεί στο γήπεδο και στη Γερμανία. Αυτός πει 6 τον βάλω τον Ντεγέμι, 7 τον Σάντζο. Ο Τσάν θα του βάλω ένα 8. Αχα. Ο άλλος ποιος είναι, ο Σάμπιτσερ. Ο Σάμπιτσερ, ναι. 7 ο Σάμπιτσερ. Άρα 8 ο Τσάν, 7 ο Σάμπιτσερ, 6 ο Ντεγέμι και 7 ο Σάντζο. Ξεκινάει με 6, 7, 6, 7, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αυτό έχει πει ο Κωστής. Ναι. Ωραία. Και... ο Μπραντ και ο Φαλούκ. Ναι. Ο Μπραντ προχτές ήταν κάτω από τα στάνταρ του. Θα του έβαζα... Μια εξάρα. 6, ναι. 6, θα του βάζα 6. Και επίσης 6 και για τον Φίλκρουγκ, ο οποίος για μένα δεν είναι επίπεδου τελικού Champions League και δεν μπορεί η Dortmund με αυτό το φόρ να... Στην Augsburg δεν έβαζα αυτός. Augsburg. Το Wolfsburg, νομίζω. Ναι. Εξάρια, έτσι. Για επίπεδο τελικού Champions League δεν είναι. Νομίζω ότι το πλήρωσε αυτή η Dortmund. Με την υπεροχή που είχε η Dortmund, περίμενες και αυτόν και τον... Μπραντ και τον. Εντάξει, τον Μπραντ περίμενα εγώ τον Μπραντ. Από το Φίλκρου δεν είχα πολύ. Έκανε. Τι κοινό έχει ο Καρβαχάλ. Έλα, πες και να κλείσουμε. Με τον Χωσέλου. Τι. Είναι παντρεμένοι, ναι. Με τις δίδυμες αδερφές, ναι. Μοντέλα, ναι. Κανιθάρες. Μελίνα και Δάφνη Κανιθάρες. Μάλιστα.